Σαββατοκύριακα θα έχουμε στη σκηνή του Δημητρία Κοζάνης ένα σημαντικό έργο της παγκόσμια δραματουργίας, το Τριαντάφυλλος ως Τίτος. Το θέατρό μας, το Δημητρία Κοζάνης, φέτος παρουσιάζει ένα κλασικό συγγραφέα. Είναι σημαντικό που το θέατρό μας είναι ενεργό, έχει ρεπερτόριο. Αν κάποιος ρωτήσει τι κάνουμε εμείς εδώ στην Κοζάνη, είμαστε ένα θέατρο που παράγουμε, έχουμε εξωστρέφεια, συνεργαζόμαστε και συνεχίζουμε τη μακριά ιστορία που έχει αυτό το θέατρο. Αυτή η παράσταση θα παρουσιαστεί στην Κοζάνη. Είναι ένα κείμενο που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο. Πιστεύω ότι θα το αγαπήσει και ο κόσμος της Κοζάνης. Πρέπει πάντα αυτό που λέω να καταλάβουν οι Κοζανίτες ότι αυτό είναι το δικό τους θέατρο, ότι είναι μια παράσταση που έχει γίνει για αυτούς. Έχουμε δουλέψει όλοι εμείς εδώ για να δημιουργήσουμε αυτή την παραγωγή, για να ικανοποιήσουμε τον κόσμο της Κοζάνης. Φέτος, επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέατρό μας να έχει και εξωστρέφεια, θα έχουμε μια συνεργασία με το θέατρο τέχνης Κάρολος Κούνς της Αθήνας. Η συνεργασία που θα κάνουμε είναι ότι θα ανταλλάξουμε παραστάσεις. Δηλαδή, το Τριαντάφυλλο στο Στήθος θα πάει στην Αθήνα και αντίστοιχα μια δική τους παράσταση, οι Ανθρωποφύλακες του Κορδέση, θα παρουσιαστεί σε συνεργασία πάνω με το θέατρο τέχνης εδώ στην Κοζάνη. Και έτσι ξεκινάμε μια συνεργασία με ένα σημαντικό θέατρο της χώρας μας. Το έργο είναι ένα ιδιαίτερα τρυφερό κείμενο. Πιστεύω ότι μιλάει για ήρωες που είναι αναγνωρίσιμοι σε όλους εμάς. Έχει πολύ συγκίνηση, έχει χιούμορ και το ουσιαστικό θέμα του είναι η αισιοδοξία και η δύναμη που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να μας περιμένει, πάντα πρέπει να βλέπουμε τη θετική πλευρά και πάντα η ζωή οφείλει να συνεχίζει και να ελπίζουμε για το καλύτερο. Οι ήρωες του Τένις Ουίλιαμς έχουν γραφτεί πολλά βιβλία για αυτούς τους ήρωες, έχουν υποθεί πολλά πράγματα, μιλάνε για την... Έχουν ένα δικό του σύμπαν πάντα αυτοί οι ήρωες και εδώ έχουμε τη Σεραφίνα, η βασική ηρωίδα του έργου. Είναι μια γυναίκα ζωντανή που έχει αντιμετωπίσει πολλά στη ζωή της και με τρυφερότητα πάντα προσπαθεί να καταλάβει το τι σημαίνει και το τι περιμένει και το τι θέλει να κάνει. Αυτά θα σας πω εγώ. Τώρα να περάσουμε...